Καλημέρα. Έχουμε δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες, έτσι. Έχουμε πολύ σημαντικές δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες, γιατί από τη μια πλευρά, ξέρετε, καλά είναι να λέμε να καθόμαστε στο σπίτι μας, να μένουμε στο σπίτι μας, αλλά υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται. Γι' αυτό επεκτείναμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, μέσω των ΚΑΠΗ του Δήμου μας, τα 7 ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει προσωπικό για να απαντά στα τηλεφωνήματα, στις κλήσεις, στις ανάγκες για φάρμακα, για τρόφιμα, για αγορές από το σούπερ μάρκετ, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους τους θέλουμε κοντά μας, αλλά τους θέλουμε στο σπίτι τους, να μπορούν να ξεπερνάνε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άρα, υπάρχει, δήμαρχε, κάποια τηλεφωνική γραμμή που επικοινωνούν οι πολίτες? Ακριβώς. Να σας το πω, 2310 550 989. 2310 550 989. Να για το βάλουμε στον τίτλο, παρακαλώ. Της πόλης μας. Και για όλες τις ανάγκες που έχουν όσον αφορά την καθημερινότητά τους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φροντίσουμε. Επίσης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι πρέπει αυτές τις μέρες να σκεφτόμαστε και, ξέρετε, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου μας, στις καθαριότητες όλων των Δήμων. Βγήκαμε προχθές, χειροκροτήσαμε τους νοσηλευτές, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους. Μένουμε στα σπίτια μας, παράγουμε απορρίμματα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί έξω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πήραμε μέτρα προστασίας. Βέβαια για αυτούς, μάσκες, γάντια. Παναγιώτη, και πέρα από όλα αυτά που περιγράφει και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας, να δώσουμε και να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι δεν κατεβαίνουμε και στην παραλία, Δήμαρχε. Διότι όπως είδαμε χθες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της σημερινής ημέρας, υπάρχουν και αστυνομικοί της ομάδας Δίας, αλλά και από τη δημοτική αστυνομία, προκειμένου να συνετίσουν τους πολίτες. Τι έχει γίνει? Δηλαδή, έχουμε γίνει παγκοσμίως γνωστοί με τα πλάνα που έφεραν την παραλία της Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Ακριβώς. Από όσο βλέπω, στην παρέα μας περισσότερο είμαστε και Θεσσαλονικείς και έχουμε και την εικόνα της πόλης μας. Όλοι χαιρόμαστε για τις όμορφες εικόνες που στέλνει η νέα παραλία υπό κανονικές συνθήκες. Είναι ένα ωραιότατο μέρος, αλλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να έχουμε μια αυτοσυγκράτηση. Δεν βγαίνουμε όλοι στη νέα παραλία, δεν χαιρόμαστε εκεί τον ήλιο, δεν κάνουμε ποδήλατο και εγώ είμαι ποδηλάτης. Πολύ συχνά κάνω από το πρωί ποδήλατο στην νέα παραλία, το έχω κόψει. Και προχθές που είχαμε με τον καλό καιρό, ίσως και με την ένταση, με την πλήξη του κόσμου, πολύ κόσμο στη νέα παραλία να βολτάρει. Εγώ προσωπικά πήρα τον στρατηγό τον Λάζαρτο Μαυρόπουλο της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικής Δύναμης Θεσσαλονίκης και μεικτές δυνάμεις Δημοτικής Αστυνομίας και Ελληνικής Αστυνομίας κάναν συστάσεις στον κόσμο. Τι να σας μην λέγανε, Δήμαρχε? Συνοστήσετε στην παραλία. Δεν σας άκουσα. Τι σας λέγανε? Τι λέγανε στην αστυνομία οι πολίτες? Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονταν ότι κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι πολύ προσεκτικό. Κάποιοι αντιδρούν. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα το αντιληφθούν αυτό. Αν δεν συμβεί αυτό, λυπάμαι που το λέω, θα λάβουμε άλλα μέτρα. Όπως κάνει και η κυβέρνηση, προσπαθεί να αποτρέψει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Αλλά δυστυχώς, αν οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μου δεν το αντιληφθούν αυτό το πράγμα, θα πρέπει να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα. Τι θα γίνει, Δήμαρχε, σε αυτή την περίπτωση? Θα κλείσει μια παραλία. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ σημαντικό, Δήμαρχε, αυτό που λέτε. Αν δεν ακούσει ο κόσμος και δεν σταματήσει να βγαίνει έξω στη νέα παραλία, ο Δήμαρχος λέει, όπως λέει και η κυβέρνηση, ότι θα κλείσει τη νέα παραλία. Ακριβώς. Και για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να καθόμαστε στο σπίτι. Οι νεαρότεροι έχουν άλλες ασχολίες, οι γεροντότεροι επίσης, ως προς πιο ευπαθής ομάδα, πρέπει να προσέχει. Από τη μια πλευρά, σας είπα, φροντίζουμε τους ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Είναι δύσκολες μέρες. Και ένα άλλο κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκα είναι στις λαϊκές. Και εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Ξέρετε, συνοστίζεται πάρα πολλοί κόσμος. Συνοστίζεται κόσμος τρίτης ηλικίας. Το αναγνωρίζω ότι είναι και αυτή μια διέξοδος. Υπάρχουν φρέσκα, ίσως φθηνότερα πράγματα στις λαϊκές. Αλλά ας προτιμήσουν τον μπακάλικο, το μανάβικο, το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, που υπάρχουν πολύ πιο προσεγμένοι χώροι, πολύ καλύτεροι κανόνες υγιεινής από ό,τι στις λαϊκές. Θεωρώ ότι και εκεί πρέπει να προσέχουμε, όπου υπάρχει ανθρωποσυνοστισμός. Και να ακούμε τις αρχές. Να αποφεύγουμε. Ακριβώς, κύριε Δήμαρχε. Να ακούμε τις αρχές, τα ξεκάθαρα μηνύματα που εκπέμπονται και κυρίως τους επιστήμονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα. Είναι καλύτερη η πλήξη. Στο σπίτι μας από το να έχουμε την υγεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το προσέξουμε σαν κόριο οφθάλμου. Ευχαριστώ την εξαιρετική συνάδελφο, την Αλεξάνδρα. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Δύναμη.